Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Προβλέψεις ζωδίων για τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες ειδικών, το 2020 θα είναι η χρονιά εκπλήρωσης ευχών. Ό,τι διαλογιστούμε και παρακαλέσουμε θερμά να μας συμβεί, αυτό θα έλξουμε. Οι πράξεις μας, οι σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, οι δονήσεις μας θα είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να έλξουμε αυτό που λαχταρούσαμε τόσο πολύ καιρό πριν. Όλα αυτά σύμφωνα με τις θεωρίες των ειδικών πάντα. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει ο πρώτος μήνας του νέου έτους για κάθε έναν από εμάς. Και ξεκινάμε με τα κρυαράκια μας. Καλά μου κρυαράκια, ο Ιανουάριος θα σας φέρει αλλαγές. Άνεμος ανανέωσης και αλλαγής είναι μπροστά σας. Μπορεί να πρόκειται για μία μετακίνηση ή για μία αλλαγή ρόλου στην εργασία σας, στην οικογένειά σας. Μην το φοβηθείτε, γιατί δεν θα σας αποκλείσει τη διασκέδαση που τόσο πολύ αγαπάτε και την ανεμελιά που τόσο πολύ σας διέπει. Θα μπορέσετε να χειριστείτε πολύ καλά σχέσεις και ευκαιρίες και θα βρεθείτε απέναντι σε πολύ δελεαστικές προοπτικές. Μην τις φοβηθείτε. Στην αρχή θα σας φανούνε βουνό. Μην τις φοβηθείτε. Θα έχετε πολύ εξυπνάδα, θα έχετε πολύ διαλλακτική ικανότητα, ζωντάνια και οι καλές σας γνωριμίες θα σας στηρίζουν. Και από την εμπειρία σας που έχετε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι έχετε ήδη καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε τα πάντα πάρα πολύ σοβαρά. Βάλτε τη γνωστή σπιρτάδα που έχετε έτσι κι αλλιώς μέσα σας. Τον Ιανουάριο επίσης θα νοιαστείτε πάρα πολύ και για τους άλλους. Πατέρα, μητέρα, παιδάκια αν έχετε, ανήψια, παιδάκια φίλων. Θα γίνετε πολύ διαθέσιμοι και γεμάτοι αγάπη και επίσης θα αναγνωρίσετε όσα έκανα για εσάς. Αυτή η τάση είναι πραγματικά σαν ένα ουράνιο δώρο για εσάς. Θα σας κάνει πολύ καλύτερο άτομο. Θα είστε έτοιμοι να δώσετε τα πάντα, χωρίς να σκεφτείτε ότι «έλα μωρέ τώρα, δεν μπορώ, δεν έχω διάθεση, τι θέλουν από μένα» κτλ. Όχι. Θα το κάνετε με όλη σας την καρδιά και αυτό θα σας δώσει πολύ μεγάλη ευλογία. Θα ανοίγουν πόρτες για εσάς, θα εκπέμπετε τόσο θετικές δονήσεις που αυτό θα σας ανταμείψει με πάρα πολλούς τρόπους όπως εξηγήσαμε και πριν. Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα για εσάς αγαπητά μου κρυαράκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Καλή σας επιτυχία. Γεια σας καλά μου τα βράκια. Ο μήνας Ιανουάριος για εσάς θα είναι μήνας εξισορρόπησης. Ψυχικής εξισορρόπησης. Και επίσης θα νιώσετε ότι θα έχετε μεγάλη αίσθηση του καθήκοντος απέναντι σε φίλους, απέναντι σε συγγενείς, απέναντι στον καλό σας ή στην καλή σας, αν έχετε, στα παιδιά σας, αν έχετε. Θα θέλετε να ισορροπήσετε τα πάντα ως προς τους πάντες, να είσαστε πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, να είσαστε πηγή χαράς, χωρίς αυτό να επιβαρύνει εσάς. Δεν θα νιώσετε ότι βαρυγκωμάτε εντός εισαγωγικών καθόλου. Θα έχετε μεγάλη χαρά προσφέροντας, δίνοντας είτε υλικά, είτε πνευματικά, είτε ψυχικά. Θα θέλετε να γίνετε πηγή αρμονίας και πηγή χαράς. Επιπλέον, παρόλο που εσείς ως σταυράκια γενικότερα δεν είσαστε φίλος των αλλαγών, παθαίνετε αλλεργία όταν ακούτε αλλαγή. Όχα μα, δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές. Κι όμως τώρα τον Ιανουάριο θα το ξεπεράσετε αυτό. Θα αρχίσετε να σκέφτεστε την προοπτική της αλλαγής πολύ πιο θετικά. Και αυτό γιατί? Γιατί κάπου μέσα σας όλη αυτή η φαινομενική στασιμότητα που υπήρχε μέχρι τώρα δεν θα σας ικανοποιεί. Θα είστε τόσο γεμάτοι μέσα σας που πραγματικά θα ανοίξετε ορίζοντες και θα πείτε ναι, θέλω να δω και παρακάτω. Ναι, θέλω να δω και κάτι άλλο. Αντί δηλαδή με το γνωστό σας όχι,
θα απαντάτε και θα αντιδράτε με το αντίθετο, με το ναι. Θα είστε δεκτικοί, θα είστε ανοιχτοί. Αυτό θα σας φέρει γαλήνη μέσα σας, όσο περίεργο για σας ακούγεται τώρα. Γιατί θα νιώσετε ότι θα αρχίσει να φουντώνει η επιθυμία για γαλήνη. Αλλά επειδή αντιστεκόσασταν τόσο καιρό σε πράγματα που πρέπει να γίνουν για να έρθει η πολυπόθητη γαλήνη σε εσάς, τώρα λοιπόν τον Ιανουάριο θα καταλάβετε ότι ναι, ήρθε η ώρα να τα αλλάξω τα πράγματα ώστε να έχω αυτό που επιθυμώ. Και αυτό θα μπορέσετε να έλξετε κιόλας, επειδή εσείς το πήρατε αλλιώς το τιμόνι. Αλλάξατε την οτροπία σας. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα για εσάς, αγαπημένα μου τα βράκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας διδυμάκια μου. Ο μήνας Ιανουάριος για εσάς θα είναι μήνας ελευθερίας, λύσιμο δεσμών, μεταμόρφωσης και γενικότερα μήνας ανοίγματος εντός αγωγικών στη ζωή σας. Θα θελήσετε να βγείτε από οποιαδήποτε κατάσταση ή ακόμα και σχέση που νιώθετε ότι μέχρι τώρα σας πίεζε, ότι σας έβαζε όρια. Θα θελήσετε να τα υπερβείτε αυτά τα όρια και να αποστασιοποιηθείτε. Η επίγνωσή σας ότι η κατάσταση ή το άτομο αυτό δεν κάνουν πια για σας, ή μπορεί να είναι και το αντίστροφο, μπορεί να νιώσετε ότι εσείς τελικά δεν κάνετε για αυτό το άτομο ή για αυτή την κατάσταση. Θα θελήσετε να ανοίξετε φτερά, ακόμα και να επισκεφτείτε ή να σας περάσει και η σκέψη για μόνιμη κατοικία σε κάποια άλλη χώρα ή γενικότερα να αποκτήσετε νέες εμπειρίες. Θα θέλετε να κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα, να δοκιμάσετε πράγματα που δεν έχετε τολμήσει να δοκιμάσετε μέχρι τώρα. Με την ποικιλότητα των εμπειριών σας, με τη συγκρότησή σας και με την ειλικρίνειά σας, δεν θα προκαλέσετε κανένα πρόβλημα σε ό,τι και αν κάνετε, ούτε στον εαυτό σας, ούτε και στους άλλους. Αυτές οι εμπειρίες που είχατε μέχρι τώρα, ναι, νιώθετε πια ότι σας έφεραν ένα βήμα πίσω, αλλά τώρα τον Ιανουάριο θα έχετε την ευκαιρία να σημαδέψετε καλύτερα, ψηλότερα, ώστε να πετύχετε διάνα το στόχο σας. Ο δρόμος ανοίγει για εσάς και τώρα πια δεν θα υπάρχει ούτε ζήτημα ηθικής, ούτε ζήτημα βεβαιότητας, ούτε ζήτημα ποια είναι η σωστή στάση που πρέπει να κρατήσετε εσείς απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, ούτε θα σας περάσει από το μυαλό αν θα πληγώσετε κάποια άτομα και ούτε θα σας περάσει από το μυαλό επίσης αν θα παραβείτε κάποια όρια, γιατί γνωρίζετε ότι στο παρελθόν είχατε κάνει κάποια λανθασμένα βήματα και τώρα τον Ιανουάριο θα θελήσετε να τα βάλετε όλα όπως πρέπει στο σωστό δρόμο και θα έχετε και βοήθεια και υποστήριξη από κοντινά σας πρόσωπα, από οικογένεια, από φίλους, θα σας κατανοήσουν πάρα πολύ. Και επίσης θα ανακαλύψετε και ταλέντα που πιθανότατα μέχρι τώρα δεν ξέρατε ότι έχετε. Θα εκπλαγείτε, θα ανακαλύψετε πολύ περισσότερα πράγματα στον εαυτό σας. Με αποτέλεσμα να θελήσετε να μπείτε σε μία νέα διαδρομή που θα θέλετε να τη συνεχίσετε, γιατί θα καταλάβετε ότι έχουν αποτέλεσμα όλες οι τωρινές σας πράξεις μέσα στον Ιανουάριο. Θα προοδεύσετε, θα προχωρήσετε μπροστά, αγαπημένα μου διδυμάκια. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα για εσάς. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας καρκινάκια μου, ή να το πω κι αλλιώς, γεια σας καβουράκια μου, γιατί το ζώδιο του καρκίνου είναι ο καβούρας, έτσι. Ο καβούρας, πως γνωστόν, όταν τα βρει σκούρα, κλείνεται μέσα στο καβούκι του. Λοιπόν, εσείς τώρα τον Ιανουάριο θα θέλετε να βρείτε ποιος είναι ο ρόλος σας ως προς κάποιους άλλους ή ως προς σε μία ομάδα. Θα σας απασχολήσει ένα αδιευκρίνιστο συναίσθημα για κάποιο άτομο. Όταν λέμε κάποιο άλλο άτομο ή κάποια ομάδα, αυτό μπορεί να αφορά οικογενειακές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, γενικότερα συγγενικές σχέσεις ή ακόμα και συναδελφικές. Θα θελήσετε να διαλευκάνετε καταστάσεις. Θα θελήσετε
να μην συμβιβάζεστε. Θα έχετε την τάση να θέλετε να ανοίξετε το στόμα σας και να πείτε τα πράγματα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Και αυτό γιατί? Εξαιτίας μιας αρνητικής εμπειρίας που είχατε πιο πριν, παλιότερα, και αυτή η αρνητική εμπειρία προκλήθηκε από υπερβολική εμπιστοσύνη σε κάποιο άτομο ή σε κάποια άτομα. Και τώρα θα θέλετε να γίνετε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Θα έχετε βοήθεια. Θα σας την προσφέρουν φίλοι, συνάδελφοι, αδέρφια, ξαδέρφια, οικογένεια γενικότερα. Σχεδόν όλοι όσοι έχουν κάποια σχέση μαζί σας θα είναι πάρα πολύ βοηθητικοί απέναντί σας. Και καλό είναι να θυμάστε ότι η ομάδα εντός εισαγωγικών έχει περισσότερη δύναμη από τον καθένα από εμάς που είναι μόνος. Οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα τώρα μέσα στον Ιανουάριο να το αξιοποιήσετε αυτό, να αξιοποιήσετε τη δύναμη της ομάδας. Τώρα λοιπόν μέσα στον Ιανουάριο εσείς θα νιώσετε ότι ο επιμένων νικά, αλλά μη σας γίνουν δηλαδή κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις έμονη ιδέα. Αν κάτι βλέπετε ότι δεν τραβάει, απλά πάρτε το τιμόνι αλλιώς, αλλάξτε κατεύθυνση. Θα νιώσετε και κάποια έλλειψη ικανοποίησης από τη δουλειά σας ή γενικότερα θα νιώσετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανταγωνισμού μέσα στο επάγγελμά σας, μέσα στην καριέρα σας, γενικότερα ανταγωνισμός θα μπορούσα να πω, και ανάμεσα σε φιλικά άτομα και ανάμεσα σε οικογένεια, ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική τάση απέναντί σας. Πιθανότατα να ποντάρατε μέχρι τώρα υπερβολικά στη δουλειά σας ή ίσως δεν ασχοληθήκατε όσο έπρεπε. Και τώρα αρχίζουν και βγαίνουν κάποιες συνέπειες. Δεν έχετε όμως τίποτα να ανησυχείτε. Τώρα τον Ιανουάριο θα τα βάλετε όλα σε τάξη. Δεν θα κάτσετε να χολοσκάσετε. Δεν θα θέλετε να κλειστείτε στο καβούκι σας όπως κάνετε συνήθως. Απλά, όπως είπαμε και πριν, αν κάτι δεν τραβάει άλλο, αν κάτι δεν πηγαίνει άλλο πια, εσείς θα θελήσετε απλά να αλλάξετε κατεύθυνση. Αυτά είχα να σας πω, γλυκά μου καβουράκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας καλά μου λιονταράκια. Μέσα στον Ιανουάριο εσείς θα θελήσετε να ακούσετε τη διέστησή σας. Θα θέλετε να αφουγκραστείτε τα λόγια που λέτε προς τα έξω. Και θα θέλετε επίσης να γίνετε πιο εσωτερικοί εντός εισαγωγικών μέσα σας. Θα θέλετε να ψάξετε μέσα σας. Μέσα στον Ιανουάριο, αν τυχόν προκύψει ένα πολύπλοκο ζήτημα, η λογική θα σας φαίνεται ανεπαρκής. Αλλά, παρόλα αυτά, δεν εμπιστεύεστε και πάρα πολύ τη φωνή της καρδιάς σας. Τώρα τον Ιανουάριο λοιπόν, αυτό θα κάνετε. Θα εμπιστευτείτε την καρδιά σας. Τι σας λέει η καρδιά σας? Επειδή μέχρι τώρα ήσασταν συνηθισμένοι να υπερεκτιμάτε το μυαλό σας, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να καταλάβετε ότι οι βεβαιότητες και τα νοητικά πλαίσια του μυαλού σας ταλαντεύονται από αμφιβολία. Θα θέλετε να εξετάσετε την κατάσταση από όλες τις πλευρές. Επίσης θα θελήσετε να ζητήσετε τη συμβουλή των άλλων. Αλλά το να σκέφτεστε, να δραστηριοποιήσετε, να ερευνάτε δεν χρησιμεύουν σε τίποτα αν δεν ξέρετε να ακούτε, να ακούτε με μεγάλη προσοχή και τι σας λένε οι άλλοι, αλλά και πάνω απ' όλα τι σας λέει η δική σας καρδιά. Τώρα τον Ιανουάριο δεν είναι καιρός για πείσματα, δεν είναι καιρός για εγωισμούς. Αφουγκραστείτε τη διέστησή σας και φιλτράρετε πολύ καλά τα λόγια που σας λένε οι άλλοι και να είστε σίγουροι ότι θα βγάλετε την άκρη που επιθυμείτε εσείς. Γενικότερα εσείς μέχρι τώρα φοβόσασταν μήπως χάσετε τα κεκτημένα σας. Είσαστε ένα πρόσωπο ικανοποιημένο, αλλά κατά βάθος έχετε και ανασφάλεια. Δυσκολεύεστε να προσαρμοστείτε σε νέες καταστάσεις ή σε πολύ στενή τήρηση των κανόνων. Και αυτό είναι κάτι που μέχρι τώρα σας έχει κάνει ένα άκαμπτο και άτολμο άτομο. Δεν θέλετε να τσαλακώσετε την εικόνα που βγάζετε απέναντι στους άλλους. Δεν πρέπει όμως να είναι έτσι, οπότε τώρα αυτό το μήνα που μας έρχεται
θα καταλάβετε ότι για να πετύχετε πρέπει να αφήνετε τα πράγματα να πάρουν το δικό τους δρόμο, βασισμένα όλα στη δική σας διέστηση, χωρίς εγωισμούς. Ήρθε η ώρα να αφήσετε τον εγωισμό στην άκρη. Δεν πειράζει κι αν τσαλακωθείτε λιγάκι. Λιγάκι, δεν σας λέω για πολύ. Ξέρω καλά πόσο σημαντικό είναι για σας η εικόνα σας. Όμως, κάποιες φορές, και μια τσαλάκα στο ένα μανίκι δεν μας πειράζει και τόσο. Γιατί είναι καλό να αφήνουμε τα πράγματα να πάρουν το δικό τους δρόμο. Όσο κι αν σκάμε, όσο κι αν τσακίζουμε το μυαλό μας με ερωτήσεις και ανασφάλειες, δεν βγάζουμε τίποτα. Χαλαρώστε λοιπόν τώρα τον Ιανουάριο, αγαπημένα μου λιονταράκια. Γίνετε λίγο πιο ευέλικτοι. Θα σας βγει σε πολύ μεγάλο καλό και θα το διαπιστώσετε και εσείς. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας καλά μου παρθενάκια. Λοιπόν, μέχρι τώρα βασανιζόσασταν από ένα ζήτημα αρχών, από ένα παιχνίδι ρόλων εντός εισαγωγικών, μία ιδιότητα ή και μία ιδιοκτησία που δεν σας αναγνωριζόταν όπως πρέπει. Όμως, η ακαμψία η δική σας και το πείσμα που επιδείξατε στο παρελθόν, στην πραγματικότητα σας έκαναν να χάσετε εξαιρετικές ευκαιρίες. Συναισθηματική σταθερότητα, αντίσταση, αποφασιστικότητα ή ικανότητα να μην επηρεάζεστε είναι κάτι που πρέπει να αναπτύξετε τώρα μέσα στον Ιανουάριο. Γιατί έπειτα από δύσκολες εμπειρίες θα μπορέσετε εσείς να κερδίσετε την ευελιξία και να διακρίνετε λεπτές αποχρώσεις. Ήρθε η ώρα να συγκροτηθείτε. Ήρθε η ώρα να δώσετε πιο πολύ σημασία στη λεπτομέρεια από ό,τι δίνετε συνήθως. Μέσα στον Ιανουάριο λοιπόν θα διαπιστώσετε ότι καλό είναι να αποκοπείτε επιτέλους από το παρελθόν σας. Ότι δεν χρειάζεται να δεσμεύετε με το ζόρι πρόσωπα και πράγματα και ότι επιτέλους πρέπει να αποδεχτείτε τους άλλους όπως είναι και να συνεργάζεστε μαζί τους αντί να τους πηγαίνετε κόντρα και να προσπαθείτε να γίνετε πάντα το δικό σας. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχετε πάρει αγάπη στη ζωή σας, πιθανότατα από κάποιο γονιό, πιθανότατα από κάποιο σύντροφο, αδέρφια, ξαδέρφια, οικογένεια γενικότερα, συνεργάτες. Όμως, αντί να σας δώσει μεγαλύτερη δύναμη αυτή η αγάπη που πήρατε, στην πραγματικότητα, και σας παρακαλώ συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, σας έχει κάνει κακοπαθημένο και άκαμπτο άτομο. Τώρα λοιπόν, μέσα στον Ιανουάριο, θα έχετε μια πανίσχυρη ομάδα που θα σας υποστηρίζει, στην οποία πραγματικά θα οφείλετε ευγνωμοσύνη και αγάπη. Θα την αγαπήσετε αυτή την ομάδα. Και ό,τι αναζητάτε θα σας έρθει αν πραγματικά είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε την καλοτυχία σας, να μοιραστείτε την ευλογία που θα έρθει στη ζωή σας και να την αναγνωρίσετε. Είναι μεταμορφωτικό αυτό το στάδιο για εσάς, αγαπημένα μου παρθενάκια. Τώρα μέσα στον Ιανουάριο εσείς θα αρχίσετε να βλέπετε τι είναι αυτό που πραγματικά αξίζει να επενδύετε πάνω σε αυτό. Γιατί όχι, δεν χρειάζεται να είστε άκαμπτοι. Θα αρχίσετε να χαλαρώνετε, θα καταλάβετε ότι το να είναι κάποιος κακομαθημένος εντός αγωγικών και να προσπαθεί να περνάει πάντα το δικό του με οποιοδήποτε τρόπο δεν ωφελεί πουθενά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ρίξετε νεράκι στο κρασάκι σας ή κοκακόλα αν το επιθυμείτε και θα δείτε πως αυτό είναι που πραγματικά θα βοηθήσει όλες τις καταστάσεις. Αυτά είχα να σας πω αγαπημένα μου παρθενάκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας αγαπημένα μου ζυγάκια. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα οι συνθήκες δεν σας είχαν επιτρέψει να ακολουθήσετε τις αρχές σας και νιώθετε διχασμένοι. Έχετε εμπιστευτεί πολύ τις δυνατότητες άλλων ατόμων, περιμένοντας υποστήριξη που τελικά δεν σας έδωσαν. Περιμένατε βοήθεια από συνεργάτες, από πρόθυμους φίλους, θεωρήσατε εσείς πρόθυμους δηλαδή, ή από άλλες πλευρές, τις οποίες κάποια φορά εσείς την αρνιόσασταν αυτή τη βοήθεια λόγω περηφάνειας
νιώθατε ότι αν δεχτείτε τη βοήθεια θα σας έπεφτε η μύτη. Επιπλέον είχατε την τάση να μπαίνετε μπροστά σαν οδηγός στα πάντα, ο μπροστάρης που λέμε, αυτός που οδηγεί την ομάδα, το σύνολο, οτιδήποτε. Αλλά έτσι όμως κινδυνεύατε να συσσωρεύσετε νέες αντιδράσεις, νέες ενέργειες. Οπότε λοιπόν τον Ιανουάριο αναρωτηθείτε πως θα είναι πολύ καλύτερο για σας να περιορίζεστε σε πιο δεύτερους ρόλους. Όχι τόσο πολύ δηλαδή μπροστά στη σκηνή, αλλά καλύτερα πιο πίσω, προς τα παρασκήνια που λέμε. Τον Ιανουάριο θα περάσετε μια φάση αδυναμίας και αποδιοργάνωσης, από την οποία θα νιώσετε πως ό,τι και να κάνετε δεν θα μπορείτε να βγείτε. Θα αναρωτηθείτε πάρα πολύ για τα ιδανικά σας, για τους στόχους σας. Θα νιώσετε ακόμα και μια νοθρότητα. Θα νιώσετε δηλαδή παγιδευμένοι, δεν θα ξέρετε πού να γύρετε τη ζυγαριά σας. Από αυτή την πλευρά, από την άλλη πλευρά. Θα αναζητήσετε ένα πιο κανονικό στυλ ζωής, με νεότερες υγιείς συνήθειες και με καλά επιλεγμένες φιλίες, με άτομα δοκιμασμένα, με άτομα που ήδη ξέρετε πως είναι αξιόπιστα. Οπότε με τη σωστή αποτίμηση των καταστάσεων θα βρείτε μέσα σας και την απαραίτητη όθηση για την αλλαγή. Θα μπορέσετε να γύρετε τη ζυγαριά από την πλευρά που θέλετε εσείς. Θα συνειδητοποιήσετε ότι οι αδυναμίες και οι δυσκολίες είναι μια καλή αρχή, είναι μια αφορμή για να διορθώσετε έγκαιρα την οποιαδήποτε διαδρομή θέλετε εσείς να επιλέξετε στη ζωή σας. Τώρα, μέσα στον Ιανουάριο, αγαπητές μου ζυγαρίτσες, τώρα θα βάλετε νέες βάσεις, αφού όμως πρώτα περάσετε από το στάδιο της αναγέννησης εντός εισαγωγικών. Θα περάσετε σκαμπανεβάσματα, αλλά το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας αγαπημένοι μου σκορπιοί. Έχετε βιώσει απώλεια. Έχετε βιώσει περιορισμό. Έχετε περάσει μια κρίσιμη φάση. Ή φοβάστε και σας φαίνεται πως τίποτα δεν προχωράει σωστά. Από φιλοδοξία, ισχυρογνωμοσύνη ή και κάποιο αυτοκαταστροφικό ένστικτο, έχετε διαπράξει μία σειρά από λάθη τα οποία έχουν αποβεί πολύ δυσάρεστα για σας. Σαν να πληρώνετε κάποιες συνέπειες φαίνεται εδώ η κατάσταση. Και επίσης έχετε και την επίγνωση πως όλα, ακόμα και ο πόνος, υπόκεινται στην αλλαγή και πως όταν κάποιος έχει πιάσει πάτο, κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε ήδη ότι με περισσότερη προσαρμοστικότητα θα μπορέσετε να αλλάξετε πράγματα και καταστάσεις. Τον Ιανουάριο λοιπόν, καλή μου σκορπιή, καλό είναι να αποφύγετε να φοβάστε μήπως τυχόν χάσετε όλα αυτά που έχετε κερδίσει μέχρι τώρα. Το κερδίσει εντός εισαγωγικών. Είστε κατά βάθος ικανοποιημένο άτομο με τον εαυτό σας, αλλά σας πιάνουν και ανασφάλειες, έτσι. Σκληρός απ' έξω, αλλά μέσα η καρδούλα σας το ξέρει. Και όταν λέω σκληρός, δεν το εννοώ με την κακή την έννοια, έτσι. Εννοώ σκληρός ως προς το δυνατός. Από τον Ιανουάριο και μετά δεν θα δυσκολεύεστε να προσαρμοστείτε σε νεότερες καταστάσεις ή δεν θα σας απασχολεί και τόσο πολύ το αν θα τηρήσετε κατά γράμμα κανόνες. Δηλαδή θα αρχίσετε να γίνεστε πιο ευέλικτοι, πιο ζαμανφού. Έλα βρε αδερφέ, εντάξει, κάπως έτσι. Και θα θέλετε να αφήσετε τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλη αυτή η σφιχτή πολιτική εντός εισαγωγικών που έχετε κρατήσει μέχρι τώρα σας έφερε και σε αρκετούς μπελάδες. Ώρα λοιπόν, αγαπημένοι μου σκορπιοί, να τα αφήσετε τα πράγματα και λίγο στην ηρεμία τους και στην ησυχία τους. Δεν είστε παντοδύναμοι θεοί, δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα τέλεια και ούτε και κάποια πράγματα περνάνε από το χέρι σας. Χαλαρώστε, αφαιθείτε, κοιτάξτε λιγάκι τη δική σας ψυχική υγεία. Κοιτάξτε να είστε μέσα σας ήρεμοι και ψύχρεμοι και θα δείτε πως δεν θα χάσετε.
Αυτά είχα να σας πω για το μήνα Ιανουάριο, καλή μου Σκορπιέ. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας αγαπημένα μου τοξοτάκια. Μέχρι και πρόσφατα νιώθατε πως θέλετε να τα αλλάξετε όλα, αλλά από πού να κάνατε την αρχή άραγε, από πού να αρχίζατε. Ενεργούσατε με βάση την ανάγκη σας για ελευθερία, χωρίς να νοιαστείτε και ιδιαίτερα για τα συναισθήματα των άλλων ατόμων. Θέλατε να αφαιθείτε στο καινούριο, να δεχτείτε το απρόσμενο, το απροσδόκητο και την καινοτομία χωρίς να αντιστέκεστε απέναντι σε όλα αυτά. Η ρήξη με ένα πρόσωπο που θεωρούσατε βασικό στη ζωή σας δεν το παίρνατε και σαν σοβαρή απώλεια, αλλά πολύ πιθανότατα να ήταν και κέρδος για σας όσον αφορά την προσωπική σας ελευθερία και τον τρόπο που θέλετε να διαχειρίζεστε τα πράγματα εσείς. Τώρα, όσον αφορά τον Ιανουάριο, εσείς κάθε άλλο παρά βαρετές στιγμές θα περάσετε. Θα έχετε μετακινήσεις, είτε σε φυσικό επίπεδο, είτε σε νοητικό επίπεδο. Δηλαδή, οι μετακινήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σπουδές, εξετάσεις, επιχειρήσεις ή ένα ταξίδι που κάποτε σας άγχωνε, αλλά πραγματικά θέλατε να το ξεπεράσετε αυτό, θέλατε να το κάνετε αυτό το ταξίδι και δεν τολμούσατε. Γενικότερα επειδή νιώθατε ανικανοποίητος, νιώθατε έτσι μία ανησυχία, σας έτρωγε κάτι μέσα σας. Να πάω ή να μην πάω. Δεν το είχατε τολμήσει. Τώρα όμως τον Ιανουάριο θα πείτε «Ω ναι, ήρθε η ώρα να το κάνω». Θα θελήσετε να βλέπετε τα πράγματα σε βάθος και να καλλιεργείτε δημιουργικούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και επίσης και ενδιαφέροντα πολύτιμα για σας. Θα θελήσετε να κάνετε νέους φίλους, να αποκτήσετε εμπειρίες, να ανταλλάξετε εμπειρίες μαζί με άλλους ανθρώπους. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που θα σας εξητάρει θα είναι η μελέτη, το να ακονίσετε ακόμα περισσότερο το μυαλό σας και, όπως είπαμε και πριν, το να ταξιδέψετε, να αποκτήσετε εμπειρία μέσα από ταξίδια, μέσα από το να γνωρίσετε τον κόσμο σε θεωρητικό επίπεδο, σε γενικό επίπεδο, την γήινη σφαίρα, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, για να απολαύσετε την πραγματική σας ελευθερία, που για εσάς είναι η ελευθερία της καρδιάς και της ψυχής σας, καλό είναι να βρείτε και ένα νήμα που να ενώνει όλες μαζί τις μέχρι τώρα εμπειρίες σας, καθώς και όσες πρόκειται να αποκτήσετε μέσα στον Ιανουάριο. Να υπάρχει δηλαδή ένα είδος αλληλουχίας και συνέχειας μεταξύ των εμπειριών σας, να μην είναι άσχετες. Καλό είναι να τις βάλετε λοιπόν σε μία τάξη. Αυτό θα βοηθήσει και το κοφτερό σας μυαλουδάκι, το τόσο ελεύθερο και συνάμα και τόσο σοφό, να αποικοδομήσει όλα τα καλύτερα, όλα τα πιο ποιοτικά για εσάς. Κάντε το τοξοτάκια μου, κάντε το. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και κάντε το, γιατί είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Μέσα στο Γενάρη ετοιμαστείτε. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας αγαπητά μου εγώ κεράκια. Λοιπόν, ο Ιανουάριος για σας θα είναι φωτιά και τσεκούρι που λέμε. Και αυτό με ποιο τρόπο? Από ό,τι φαίνεται εδώ, έχετε περάσει από καταστάσεις που δεν επέτρεπαν αβεβαιότητες. Έπρεπε να ενεργούσατε αμέσως, να αναμετρηθείτε με δυνάμεις και έπρεπε να πάρετε σκληρές θέσεις. Αυτό όμως δημιούργησε γύρω σας μία κλίκα εντός εισαγωγικών από εχθρούς που έπρεπε εσείς να συνεχίζετε να παλεύετε μαζί τους μέχρι να φτάσετε στο σημείο να τους νικήσετε εντός εισαγωγικών. Είχατε ορμή, είχατε ιδεαλισμό, είχατε θάρρος ή ακόμα και νιώθατε και εντελώς απελπισμένος ή απελπισμένη ότι δεν είχατε άλλη επιλογή παρά να παλέψετε. Είχατε όλα τα καλά χαρτιά εντός αγωγικών και το κίνητρο για να τα καταφέρετε. Αλλά κάπου μέσα σας, σας τραβούσε και αυτή η δύναμη εξουσίας. Υπήρχε μια σαγήνη, γοητευόσασταν από την εξουσία που ασκούσατε τελικά με όλη αυτή την κατάσταση πάνω στους άλλους. Τον Ιανουάριο λοιπόν, θα έχετε την ανάγκη να γίνετε πιο γνωστός ή πιο γνωστή
και να εκτιμηθείτε πραγματικά, χωρίς να σας περιορίζουν εμπόδια, χωρίς να σας περιορίζουν πράγματα και καταστάσεις που δεν τα θέλετε, δεν είναι στη θέλησή σας. Θα θέλετε να κάνετε καλύτερη χρήση της δύναμής σας, για να μην φτάσετε σε σημείο να πληρώνετε πάλι συνέπειες. Θα σας στηρίζει η αυτοεκτίμησή σας, το θάρρος σας με το οποίο θα αντιμετωπίζετε τη ζωή και η ισχυρή σας θέληση επίσης, που θα θέλει να σας αποτρέψει από το να επαναλάβετε τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Δεν θα απαιτείτε από τον εαυτό σας εκείνο που δεν μπορείτε να πετύχετε και το γεγονός ότι μέσα σας θα γνωρίζετε ότι έχετε κάνει το καλύτερο που μπορείτε θα σας φέρει τελικά τη γαλήνη, αγαπημένα μου εγωκεράκια. Με άλλα λόγια, τσεκούρι και φωτιά, χι, έτσι. Καιρός να αλλάξετε τις τακτικές σας, αγαπημένα μου εγωκεράκια. Έχετε πάρα πολύ πείσμα, έχετε πάρα πολλές ηγετικές ικανότητες. Σας αρέσει να έχετε τον πρώτο λόγο, αλλά κάποιες φορές το να ξέρουμε ότι έχουμε πραγματικά κάνει το καλύτερο και να λέμε τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Έτσι λοιπόν θα μπορείτε να απαλλάσσεστε από το άγχος, από τα συνεχή «μα γιατί αυτό, μα γιατί το άλλο, μα γιατί το παράλληλο». Γιατί πραγματικά ό,τι μπορούσατε να κάνετε το κάνατε. Ώρα λοιπόν να κοιτάξετε την ψυχική σας ηρεμία μέσα στον Ιανουάριο. Καλά μου εγωκεράκια. Αυτά είχα να σας πω. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Γεια σας, αγαπημένοι μου υδροχόοι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ, μέχρι τώρα είχατε κάποια ζητήματα ηθικής. Δεν ήσασταν απόλυτα βέβαιοι για το ποια είναι η σωστή στάση που έπρεπε να κρατήσετε απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά ούτε θέλατε να πληγώσετε άτομα και ούτε να παραβείτε όρια. Είχανε γίνει λάθη στο παρελθόν και θέλατε να τα διορθώσετε. Νιώθατε την ανάγκη να τα κάνετε όλα όπως έπρεπε. Ζητήσατε και βοήθεια από κοντινά σας πρόσωπα, πρόσωπα που θα σας καταλάβαιναν, από καταστάσεις ή ακόμα προσπαθήσατε να επιστρατεύσετε και κάποια κρυφά ταλέντα σας που δεν είχατε φανερώσει μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι έξτρα διπλωματία, μπορεί να είναι έξτρα μέθοδος στρατηγικής. Έτσι, είχατε προσπαθήσει να επιστρατεύσετε και έξτρα ικανότητες. Όμως, παρόλα αυτά, εσείς θεωρήσατε ότι η διαδρομή ναι μεν καλή και άγια, αλλά δεν ήσασταν σίγουροι αν θέλετε να τη συνεχίσετε, αν θέλετε δηλαδή να ταξιδεύετε στο συγκεκριμένο δρόμο που ήσασταν μέχρι τώρα. Τον Ιανουάριο λοιπόν τα πράγματα για εσάς αλλάζουν ως προς τα εξής. Θα θέλετε να μελετήσετε, θα θελήσετε ακόμα και να ολοκληρώσετε μία πτυχιακή εξέταση ή θα θελήσετε να πιστοποιηθείτε σε μία δεξιότητα που θέλατε πολύ καιρό να πιστοποιήσετε ή να μάθετε, αλλά μέχρι τώρα δεν τα είχατε καταφέρει για διάφορους λόγους. Θα θέλετε να σταματήσετε να νιώθετε αδύναμοι να πετύχετε επειδή δεν γνωρίζετε καλά κάτι ή θα γίνετε πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στο να ζητάτε από τα άλλα άτομα γνώμη ή και συμβουλή ή και μεθόδους αντιμετώπισης πραγμάτων και καταστάσεων είτε στον επαγγελματικό τομέα είτε σε οποιαδήποτε άλλο τομέα. Επειδή μέχρι τώρα νιώθατε τον εγωισμό σας πάρα πολύ ψηλά, δεν θέλατε να ρίξετε τα μούτρα σας εντός εισαγωγικών όπως λέμε. Ήσασταν πολύ περήφανος ή περήφανοι για να ζητήσετε υποστήριξη. Άρα λοιπόν, από τον Ιανουάριο κιόλας θα αρχίσετε να επικοινωνείτε άφοβα. Θα θελήσετε ακόμα να αλλάξετε και περιβάλλον, να γνωρίσετε καινούρια πρόσωπα και καινούρια μέρη, όχι απαραίτητα σε άλλους τόπους, ακόμα και στον τόπο που βρίσκεστε. Το συμπέρασμά σας θα είναι ότι η μάθηση πάντα ωφελεί και ότι κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να σας πάρει τη γνώση που έχετε αποκομίσει. Η γνώση για σας θα είναι το α και το ω. Θα κάνετε όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να την αποκτήσετε. Αυτά είχα να σας πω, αγαπημένα μου υδροχοάκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.
Γεια σας αγαπημένα μου ψαράκια. Από ό,τι φαίνεται εδώ, μέχρι τώρα, μια συμφωνία, μια υπόσχεση, μια υποχρέωση, κάτι τέτοιο σας ταλαιπωρούσε. Δυσκολευόσασταν να το ολοκληρώσετε. Δυσκολευόσασταν να το φέρετε σε πέρας. Αφήνατε αρκετές φορές να σας καθορίσουν οι απόψεις των άλλων, χωρίς εσείς να έχετε εμπιστοσύνη στη διαίσθησή σας, χωρίς να έχετε εμπιστοσύνη στη δική σας κρίση. Η διαίσθησή σας και η στενή επαφή με τον εσωτερικό σας κόσμο προσπαθούσαν να σας δώσουν να καταλάβετε ότι γνωρίζετε ήδη τη σωστή επιλογή. Εσείς όμως κλείνατε τα αυτιά σας εντός εισαγωγικών και προτιμούσατε να δίνετε την αγάπη σας και την ευγνωμοσύνη σας σε διάφορα πρόσωπα με τέτοιο τρόπο ώστε στην πραγματικότητα αυτά θεωρούσαν ότι τους ανήκετε. Δηλαδή πέφτατε μέσα σε μια παγίδα που είχατε η ίδια ανοίξει με τα ίδια σας τα χέρια. Ή απλά αυτό ήταν ένα άλοθη για εσάς ώστε να μην παίρνετε απόφαση για να κάνετε κάτι. Ήσασταν απαθείς. Τώρα όμως τον Ιανουάριο, μια δοκιμασία, ένα εμπόδιο ή ένα χρέος, είτε οικονομικό είτε ηθικό, που νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ξεπληρώσετε ή ακόμα και άλμα πίστης που πρέπει να κάνετε, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να βρείτε τη γενναιότητα και το κουράγιο για να τα πραγματοποιήσετε όλα αυτά. Θέλετε να αποφύγετε υπερβολές όμως. Θέλετε να αποφύγετε να κάνετε λανθασμένες εκτιμήσεις και επιπλέον θέλετε να δείτε τα πράγματα όχι εγωιστικά αλλά πραγματικά ρεαλιστικά. Από τον Ιανουάριο και μετά θα ξέρετε ότι η παροιμία «τα άθελες και τα άπαθες» έχει πολύ μεγάλη βάση και ότι είναι καιρός να οριμάσετε έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη διάβια στο μυαλουδάκι σας και καλύτερη και σωστότερη κρίση. Με αποτέλεσμα να θέλετε να προχωρήσετε. Απλά να προχωρήσετε. Θέλετε να βάλετε ένα μεγάλο χ στα λάθη του παρελθόντος, ώστε να μην τα επαναλάβετε. Θέλετε να κρατήσετε τα μαθήματα από αυτά τα λάθη, ώστε να μην σας ξαναγίνουν παθήματα. Θα βάλετε τον εαυτό σας σε έναν δρόμο περαιτέρω ανάπτυξης, αυτοανάπτυξης, θα βελτιώσετε πάρα πολλά πράγματα στην προσωπικότητά σας, με αποτέλεσμα να μπορέσετε πραγματικά να προχωρήσετε στο δρόμο εντός εισαγωγικών που ποθείτε και λαχταράτε εσείς. Αυτά είχα να σας πω αγαπημένα μου ψαράκια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.